Η μεγάλη στιγμή για τον διασημότερο κάτοικο του Ροβανιέμι έφτασε. Ο ίδιος και τα ξωτικά του εργάστηκαν πυρετοδός για να απαντήσουν σε περίπου μισό εκατομμύριο γράμματα μικρών του φύλων από όλο τον κόσμο. Το μεγάλο ταξίδι για τον Άγιο Βασίλη ξεκίνησε και στο σάκο του βρίσκονται ήδη τα δώρα για εκείνους που είναι στη λίστα με τα καλά παιδιά. Στη Σλοβενία, στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, βρίσκονται τα σπήλαια από Στόινα. Το απαράμιλο φυσικό κάλος με τους θαλαχτίτες και τους θαλαγμίτες αποτελεί το ιδανικό μέρος για τα δρόμενα στο κλίμα των ημερών και φυσικά την αναπαράσταση της γέννησης του θεάνθρωπου ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το Μίνσκ φόρεσε τα κορτινά του και υποδέχθηκε τον Παππού Πάγο, την βορειοευρωπαϊκή εκδοχή του Αγίου Βασίλη. Την παράσταση έκλεψαν τα τρακτέρ που ήταν στολισμένα στο κλίμα των ημερών. Περίπου 800 άνθρωποι παρήλασαν στους δρόμους με τις στολές τους.